Έρημοι δρόμοι, αγωνία και αδιαταμία ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στην άλλοτε πολύ σύχναστη Ελούντα, τη λαμπερή και κοσμοπολιτική πλάκα. Χθες, αν θυμάμαι καλά, περάσανε δύο άτομα όλη μέρα, τα πρώτα άτομα που είδαμε ως τουρίστες. Σήμερα δεν έχουμε δει ακόμα κανένα. Η κατάσταση είναι τραγική. Εδώ είναι σαν να είμαστε ακόμα χειμώνα. Οι εικόνες στους δρόμους που εδώ και δεκαετίες αποτελούν τόπο συνάντησης για το διεθνές jet set είναι αποκαρδιωτικές. Νομίζω ότι οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Υπομονή και καλή τύχη σε όλους μας. Με 4.000 τουρίστες Κρήτη στο Ηράκλειο είναι σαν να μην υπάρχει. Συνήθως τα αεροπλάνα φέρνουν 30 με 40 χιλιάδες τη μέρα και ήρθαν 4. Καταλαβαίνετε, σταγόνεν το ωκεανό. Το διπορικό της Μέρης Χαριωτάκη στα τουριστικά θέρετρα του Λασιθίου φέρνει στο προσκήνιο την κραυγή αγωνίας εργαζομένων και επιχειρηματιών που ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένη κατά 60% αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα έξοδά μας, δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα ενίκια μας. Η τζίρη είναι στην καλύτερη περίπτωση 80% κάτω. Στην καλύτερη περίπτωση. Ιούλιο στην Πλάκα, εκεί όπου μια θέση με θέα της Πιναλόγκα δύσκολα μπορούσε να βρεθεί ακόμη και μέσα στο Μάιο του 2019, σήμερα επικρατεί ερημιά. Στη γραφική Πλάκα τα καταστήματα μπορεί να έχουν ανοίξει, ωστόσο παραμένουν άδεια, με τους ιδιοκτήτες να κάνουν λόγο για μια καταστροφική σεζόν. Κανείς εκτός από τους ιδιοκτήτες και μετρημένους στα δάκτυλα εργαζομένους δεν κυκλοφορεί το μεσημέρι στην περιοχή. Η θλίψη, η ανασφάλεια και η αγωνία είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπα των επαγγελματιών, οι οποίοι ακόμη και στα μαύρα χρόνια του ελληνικού τουρισμού δεν έχουν αντικρίσει τέτοια εικόνα. Έχουμε μείνει μόνοι μας, αυτό είναι αλήθεια. Γίνεται για μας πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Ούτε καν οι γονείς μου, οι οποίοι είναι λίγο πιο μεγάλοι από μένα, που έχουν ζήσει περισσότερο και έχουν ζήσει και καταστάσεις διαφορετικές από εμάς, αυτό το πράγμα δεν το είχαν ζήσει ούτε αυτοί. Ανοίξαμε σήμερα, τα πρώτα χρήματα θα τα πάρουμε τις αρχές ή τα μέσα του Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνετε μέχρι τότε πώς θα τη βγάλουμε, δεν υπάρχει ρευστότητα, το ξέρει όλος ο κόσμος. Οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα. Όπως λένε, εν μέσω πανδημίας και με άδεια τα ταμεία, οι ίδιοι καλούνται να πληρώσουν διπλά τα σπασμένα μίας εκ των πραγμάτων χαμένη σεζόν. Καθώς η εικόνα της κλειδής με την οποία έχει ταυτιστεί η περιοχή της Ελούντας και της Πλάκας κρατά στα ύψη τα ενίκια των καταστημάτων, τα οποία παλεύουν να κρατήσουν ανοιχτά. Τίποτα, έχουμε να βαγίσει. Δυσκολευόμαστε. Ζοριζόμαστε. Είμαστε με ενίκια. Εδώ η Πλάκα, καλώς ή κακώς, έχει βγάλει ένα όνομα σαν VIP περιοχή. Τα ενίκια είναι πανάκριβα. Την Παρασκευή άρχισαν και τα πρώτα δρομολόγια των σκαφών για τη Σπιναλόγκα, χωρίς όμως ακόμη να έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην περιοχή τουρίστες. Ωστόσο, τα έξοδα τρέχουν και παρατρέχουν, θα έλεγα. Δεν τρέχουν απλά, παρατρέχουν. Τα έξοδα είναι τα ξέρετε. Οικογενειάρχες, ανθρωπιστές εσείς, οπότε καταλαβαίνετε τι πάει να επιλέξει η οικογένεια. Το ημερολόγιο μπορεί να δείχνει Ιούλιος, όμως τα περισσότερα καταστήματα στην πόλη του Αγίου Νικολάου παραμένουν κλειστά. Η περιοχή μας έχει τις περισσότερες και καλύτερες πεντάστερες στην Ελλάδα. Οπότε οικονομικά βαρύνουν πάρα πολύ. Λείπουν όμως φέτος οι Αμερικάνοι, λείπουν οι Εγγλέζοι τουρίστες, άρα θα υπολειτουργήσουμε. Μεγάλο το σοκ και για την τουριστική αγορά της Σιτίας. Το μοναδικό σκανδιναβικό πρακτορείο που έφερνε τουρίστες στην περιοχή ακύρωσε όλες τις κρατήσεις. Μόνη ελπίδα για τους επαγγελματίες του κλάδου, οι εκπληκτικές παραλίες και οι ομορφιές της Σιτίας που αποτελούν πάντα πόλο έλξης για τους Έλληνες επισκέπτες. Οι πρώτες επισκέψεις, τουλάχιστον από την περιοχή της Κρήτης, είναι ενθαρρυντικές για να συνεχίσουμε όσο γίνεται περισσότερο στις προσπάθειές μας.